Νέος Υπουργός Οικονομικών ορκίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο καθηγητής Ιωάννης Στουρνάρας με απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Το όνομα του κ. Στουρνάρα είχε αρχίσει από νωρίς το μεσημέρι να θεωρείται ως το επικρατέστερο για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών και πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρχε σύγκληση στο πρόσωπό του και από τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο κ. Στουρνάρας είναι 56 χρονών, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και συμμετείχε στην ομάδα διαπραγμάτευσης για την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ, ενώ είναι γνώστης και του τραπεζικού τοπίου, αφού διατέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας και θεωρείται αρχιτέκτονας της πώλησης της τράπεζας στην Credit Agricole. Νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες να ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας, ανηφορικό. Η Ελλάδα όμως έχει τεράστιες δυνατότητες. Όλη η έρευνα που κάναμε στο ΙΟΒΕ τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει ότι οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βέβαια πρέπει να περάσουμε μέσα από ένα τείχος. Από ένα τείχος, ας το πω έτσι, κατεστημένων νοοτροπιών που δεν θέλουν να ακούσουν ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες. Θα το κατορθώσουμε όμως. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι πολλά αναφορικά με την έκβαση και τις αποφάσεις της Συνόδου θα κριθούν στην αυριανή συνάντηση Ολάντ Μέρκελ στο Παρίσι, όπου θα κριθεί αν υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας επί το οποίο θα δρομολογηθούν τα πρώτα βήματα για την τραπεζική, πολιτική και δημοσιονομική ενοποίηση.